πάω σε ένα άρθρο θέση του κυρίου Νίκου Ιγουμενίδη, γιατρός ο κύριος Ιγουμενίδης και βουλευτής βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, που δημοσιεύθηκε και στις 8 του Μάρτη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και έχει να κάνει με την υγεία στην Κρήτη. Ζωντανός οραματικός στόχος υγειονομικής αυτάρκειας στην Κρήτη. Ο τίτλος είναι όντως ζωντανός αυτός ο στόχος, κύριε Ιγουμενίδη? Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνει, με την έννοια την εξής. Το δημόσιο σύστημα υγείας, ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο του κοινωνικού κράτους, τα τελευταία χρόνια και παρά την τονοτική ένεση της τετραετίας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς φθήνει συνεχώς, έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα. Και έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα πραγματικά να χαμηλώνει ο πείσης των προσδοκιών, που είναι ένα σοβαρός βήμα στην απαξίωση συνολικά του δημόσιου συστήματος υγείας. Εδώ λοιπόν δεν πρέπει να παίζουμε την κολοκυθιά. Όχι, έχουμε αρκετούς γιατρούς, όχι δεν έχουμε αρκετούς γιατρούς, όχι να κάνουμε προσλήψεις, όχι δεν προκυρήσω θέσεις, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Αλλά πρέπει να κινηθούμε με βάση κάποιους στόχους. Και νομίζω ότι δηλαδή ο στόχος της υγειονομικής αυτάρκειας της Κρήτης, δηλαδή κανένα περιστατικό εκτός Κρήτης για υγειονομική αντιμετώπιση, μπορεί να συνολικοποιήσει τις όποιες διεκδικήσεις. Για παράδειγμα, πόσοι περιμένουν, ξέρουν οι ακροατές μας, έχουν ζήσει κάποιοι από αυτούς τέτοια εμπειρία, πόσοι νευροχειρουργικοί άρρωστοι περιμένουν να ελευθερωθεί κρεβάτι στη ΜΕΘ για να μπορέσουν να κάνουν το χειρουργείο του ανθρώπου τους, του συγγενούς τους, του συγγενείς τους, όποιου περιμένει να χειρουργηθεί. Άρα δεν είναι να συζητήσουμε αν έχουμε 20 ή 30 ή 15 κρεβάτια ΜΕΘ ή αν έγιναν 10 ή 5 ή άλλα 25. Πόσα κρεβάτια χρειαζόμαστε για να μπορεί να δουλεύει η νευροχειρουργική όπως πρέπει? Τα περισσότερα περιστατικά καρδιοχειρουργικά φεύγουν εκτός Κρήτης και χειρουργούνται στην Αθήνα. Αν τα είχαμε στην Κρήτη να χειρουργούνται, πόσα κρεβάτια καρδιοχειρουργικής ΜΕΘ χρειαζόμαστε? Το αιμοδυναμικό εργαστήριο, που έχω και την ευαισθησία γιατί δούλευα σε αυτό το εργαστήριο, που θέλουμε να καλύψει και καλύπτει, δεν το θέλουμε απλά, καλύπτει όντως και το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα δηλαδή κυρίως, μαζί με την Κρήτη. Πόσα κρεβάτια χρειάζεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί απολύτως στις ανάγκες που υπάρχουν, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει άμεσα, που αυτή είναι η επιστημονική κατεύθυνση, τα εμφράγματα που τυχαίνουν σε αυτόν τον πληθυσμό, και να τα αντιμετωπίσει άμεσα τις πρώτες 1-2 ώρες. Από εδώ λοιπόν προκύπτουν οι ανάγκες. Από εδώ, με βάση αυτό το κριτήριο, πρέπει να κινηθούμε. Είτε για την νοσοκομιακή περίθαλψη, είτε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε για το ΕΚΑΒ, για όλα. Κύριε Ιγουμενίδη, να φανταστώ ωστόσο ότι δεν μιλάμε μόνο για τα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, δηλαδή το Πανεπιστημιακό και το Βενιζέλιο, και κυρίως το Πανεπιστημιακό, που και εσείς το αποκαλείτε ναυαρχίδα της υγείας στην Κρήτη, αλλά νομίζω ότι συνολικά χρειάζεται ενίσχυση ή χρειάζονται ενίσχυση όλα τα νοσοκομεία και όλες οι δομές της Κρήτης, γιατί με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα μπορεί καλύτερα να εξυπηρετηθεί, νοσηλευθεί, αντιμετωπιστεί ως παροχή υπηρεσίας ο κάθε πολίτης σε όποια γωνιά του νησιού και αν βρίσκεται. Τα λέτε πολύ σωστά. Το προσυπογράφω όλη αυτή την παρατήρησή σας. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Δεν είναι λοιπόν να συζητάμε όχι φέρε γιατρούς, όχι δεν φέρνω ή μην πάρεις γιατρούς από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Το ερώτημα είναι πόσα νοσοκομεία στον κόσμο, κανένα εκτός της Ιεράπετρας, σας απαντώ αμέσως, είναι νοσοκομεία χωρίς παθολογική κλινική. Από εδώ λοιπόν καθορίζονται οι ανάγκες. Το άρθρο που δημοσίευσα δεν απευθύνεται, αν το θέλετε, μόνο στο Υπουργείο ή μόνο στη διοίκηση της ΥΠΕ. Απευθύνεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση, απευθύνεται και στους υγειονομικούς, απευθύνεται σε όλους. Δεν μπορεί το κίνημα, το κοινωνικό υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας, να έχει τη σχέση με την κεντρική πολιτεία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι. Φέρε μας γιατρούς, όχι δεν σας φέρνω γιατρούς, μη μας πάρεις γιατρούς, μη κλείσεις το τάδε τμήμα, άνοιξε το άλλο τμήμα κτλ.
Αλλά ακριβώς θέλοντας μια σωστή λειτουργία με επιστημονικά κριτήρια, σωστή λειτουργία όλων των δομών υγείας, πρέπει να κινηθούμε και να διεκδικήσουμε από τα κρεβάτια για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, της καρδιοχειρουργικής, της νευροχειρουργικής, της οδρακοχειρουργικής, της αγγιοχειρουργικής κλινικής, μέχρι την σύσταση και τη σύνθεση της οποιασδήποτε κλινικής στα νοσοκομεία της Κρήτης, μέχρι, αν το θέλετε, τα ιατρία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να παίζουμε το κρυφτούλι, η διοίκηση της είπε και το Υπουργείο, με την κοινότητα της Γέρζερης, σας λέω. Μια περιοχή με 3.000-4.000 κατοίκους ευθύνης του ιατρείου και να μην έχει ένα μόνιμο γιατρό. Που προβλέπεται να έχει 2 γιατρούς μόνιμους και κανονικά θα έπρεπε να έχει και 2 νοσηλευτές. Δεν το λέω επειδή το λέω εγώ, ούτε το λένε επειδή το λένε οι κάτοικοι έτσι για να χαϊδέψω τα αυτιά των κατοίκων που ζητούν, της τοπικής κοινότητας που ζητάει. Αυτή είναι μια ανάγκη, προκύπτει από το χάρτη υγείας. Δεν γίνεται να λέμε βουλιάζει η Κρήτη από τον τουρισμό. Προκύπτει από το χάρτη υγείας και την ανάλυση του ότι χρειαζόμαστε ιατρείο στα Μάταλα και να μην θεσμοθετείτε. Δεν γίνεται να έχουμε το ιατρείο του Κερατοκάμπου να κάνει βόλτα ανάμεσα σε κοντέινερ και διάφορα κατάλληλα για τη χρήση κτίρια και να μην προχωράει η οικοδόμηση του ιατρείου, του κτιρίου του ιατρείου. Άρα, επειδή έχετε χρηματίσει σε θέσεις, κύριε Ιγουμενίδη, νομίζω ότι είτε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια είτε τώρα που είσαστε επιβουλευτής, φαντάζομαι ότι εκεί που θα καταλήξετε στο τέλος, όπως ξεκινήσατε, είναι ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει η πολιτική βούληση, δεν θα τα δούμε όλα αυτά, θα συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμαστε και θα συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμαστε στο διήνεκες, έτσι και έτσι ενδεχόμενα και οι μελλοντικές γενιές να αντιμετωπίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας, αν υπάρχει, μέχρι όποτε υπάρχει. Το θέμα είναι να υπάρχει, να παραμείνει. Αυτό είναι το σύστημα υγείας που έχει ανάγκη η κοινωνία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να μην έχουμε ένα πόλεμο, επιτρέψτε μου την έκφραση, πόλεμο χαρακομμάτων, διεκδικώντας το Α ιατρείο ή το Β ασθενοφόρο ή την τάδε πρόσληψη γιατρού σε αυτή την κλινική, αλλά με ένα συνολικό σχέδιο που κατά τη γνώμη μου μπορεί να αποκρισταλωθεί στο αίτημα κανένα περιστατικό εκτός Κρήτης για αντιμετώπιση. Τι εννοείται πόλεμος χαρακομμάτων? Αυτό, ότι να διεκδικούμε, όχι πήγαινε μας ένα γιατρό στο ιατρείο της Γέρζερης, όχι χτίστε το ιατρείο του Κερατοκάμπου, ότι τι θα γίνει με το ιατρείο του Μακρύγιαλού, τι θα γίνει με το πολυδύναμο ιατρείο στον Τιμπάκι, τι θα γίνει με τους παθολόγους της Ιεράπετρας, τι θα γίνει με τους καρδιολόγους της Ιτίας, τι θα γίνει με το χειρουργό ή το γυναικολόγο στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου κλπ. Πάντως υπάρχει μια είδηση σήμερα. Τώρα εμβόλυμα σας βάζω σε μια είδηση που λέει στην προκήρυξη 15 μόνιμων θέσεων γιατρών για τα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας Ιτίας. Το αναφέρει το δελτίο τύπου και σας το αναφέρω αυτολεξί, κύριε Ιγουμενίδη. Λοιπόν, στην προκήρυξη 15 μόνιμων θέσεων γιατρών για τα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας Ιτίας, αλλά και για το Κέντρο Υγείας Τζερμιάδων, προχωρά άμεσα το Υπουργείο Υγείας, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτή Λασιδίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πλακιωτάκη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της αναπληρώτριας, ακούστε το, Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, προκηρύσσονται 5 θέσεις για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 5 θέσεις για το νοσοκομείο Ιεράπετρας, 4 θέσεις για το νοσοκομείο Σιτίας, 1 θέση για το Κέντρο Υγείας Τζερμιάδων. Εξάλλου, πολύ σύντομα αναμένεται να προκηρυχθούν 2 ακόμα μόνιμες θέσεις γιατρών για το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Διευθυντής πνευμονολόγος, επιμελητής Α Γενικής Ιατρικής, μόλις δημοσιευθεί το ΦΕΚ ανάληψης καθηκόντων τους. Ο κ. Πλακιωτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας στο πάγιο αίτημά του νομού Λασιθίου για καλύτερη και ποιοτικότερη υγεία. Πρόκειται, είπε, για μια πολύ σημαντική ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομείων. Το διεκδικήσαμε και έγινε πράξη. Οφείλω να ευχαριστήσω την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, που αφουγκράστηκε το πρόβλημα της περιοχής και έσπευσε να δώσει λύσεις. Να μείνουμε στην πράξη, γιατί δεν έχω τον κύριο Πλακιωτάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και το καταλαβαίνετε, δεν θέλω να λειτουργήσω αντιδεολογικά. Αλλά στην πράξη και στην ανακοίνωση. Ναι, να σας πω. Επειδή ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, εντάξει, είναι η δουλειά μου, γιατρός.
Και το θέμα είναι αν θα βρεθούν οι γιατροί να πάνε έτσι, αν ανταποκριθούν. Όχι, να σας πω πρώτα απ' όλα, περιμένετε πριν φτάσουμε εκεί. Όπως αναφέρω και στο άρθρο μου, στην κουβέντα στη Βουλή με την κυρία Γκάγκα, η συζήτηση ήταν ότι τα νοσοκομεία Βενιζέλιο και Παγνή είναι μια χαρά. 599 γιατροί στο Παγνή και 305 στο Βενιζέλιο. Το ερώτημα δεν είναι αν είναι αυτοί οι γιατροί. Πόσους έχουμε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε σε συζήτηση, δηλαδή κουβέντιασα με την ΥΠΕ και για τα θέματα της ανάγκης των γιατρών. Δεν είναι μόνο οι 15 ή 25, δεν πρόσεξα ακριβώς τον αριθμό που είναι στο Λασίκ. 93 θέσεις προκυρήσονται για όλη την Κρήτη αυτές τις μέρες. Σας λέω ότι είμαι σε μια διαρκή συζήτηση. Σήμερα, αν το θέλετε, θα κάνω επίσκεψη στο ιατρείο, στο κέντρο υγείας των Μυρών και στο ιατρείο του Τυμπακίου, που πρέπει να είναι πολυδύναμο ιατρείο, και στα Μάταλα για το ιατρείο που πρέπει να θεσμοθετηθεί. Θέλω να πω, είμαστε λοιπόν σε μια συζήτηση τέτοια. Το ερώτημα δεν είναι αν κάνει 15 και καλά κάνει που τις κάνει. Πόσους γιατρούς θέλει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας για να λειτουργήσει. Δεν είναι αν προκυρήσει έναν ή δύο παθολόγους. Πόσους παθολόγους χρειάζεται για να λειτουργεί η παθολογική κλινική και όχι να κλείνει 10 μέρες τον χρόνο. Αυτό το σχέδιο, το ολοκληρωμένο σχέδιο, δεν το έχουμε. Το αν είναι να βγάζουν ένα σχέδιο για να πανηγυρίζει ο κάθε κύριος Πλατιωτάκης στην περιοχή του, α, φέραμε γιατρούς, προχωράμε, δεν γίνεται έτσι. Δεύτερον, το θέμα το οποίο το έθεσα και στην Υπουργό, δεν παίρνει θέση, το έθεσα και στον διοικητή της ΥΠΕ. Προφανώς δεν είναι θέμα του διοικητή της ΥΠΕ όμως. Συζητάω με τον κοσμήτρα της ιατρικής και λέει, οι άγονες θέσεις, αυτό που είπατε πριν από λίγο, οι γιατροί που δεν θα πάνε, και πόσοι γιατί θα πάνε τελικά, οι άγονες θέσεις, οι μισές από τις άγονες θέσεις, μην πάρουμε όλες τις θέσεις του ΕΣΥ, αλλά οι μισές από τις άγονες θέσεις να προκηρυχθούν θέσεις πανεπιστημιακών. Για τους γιατρούς που έχουν ανάγκη πανεπιστημιακές κλινικές. Στο Παπαγνή, που υποθέτω ότι είναι πανεπιστημιακό, υπάρχουν κλινικές με έναν πανεπιστημιακό μόνο. Οι μισές λοιπόν να προκηρυχθούν θέσεις του Υπουργείου Παιδείας τελικά, γιατί είναι πανεπιστημιακή, και όχι του Υγείας, αλλά αυτό που απαιτεί την συνεννόηση των δύο Υπουργείων. Οι 92 που προκυρήσονται και λέτε που θα προκηρυχθούν για όλη την Κρήτη, είναι θέσεις μόνιμες, φαντάζομαι, έτσι, όπως λένε. Αναρωτιέμαι, αλλά εσείς μπορείτε να απαντήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όχι στενά πολιτικά, αλλά και ως γιατρός. Είναι προκηρύξεις που θα τις δούμε ως θέσεις να καταγράφονται, γιατί οι διαγωνισμοί γίνονται συχνά. Αυτές που μου είπατε τώρα είναι στα πλαίσια των 93. Ωραία. Και λέω το εξής. Αυτές οι 92 όντως θα γίνουνε. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η προκήρυξη, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι πάμε και σε βάθος χρόνου πολλές φορές διετίας με στο να καλυφθούν κάποιες θέσεις και τελικά δεν καλύπτονται, και αν πιστεύετε ότι με αυτές τις 92 θέσεις καλύπτονται ανάγκες της Κρήτης ή ανάγκες έτσι όπως ξεκινήσατε την αναφορά σας, κύριε Ιγουμενίδη. Ανάγκες καλύπτονται. Στην ανευρωσιά λέει καλόν και το χαλάζει. Εγώ λέω ότι αν θέλουμε να το κρίνουμε, πρέπει να συζητήσουμε το τι χρειαζόμαστε. Πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε και ποιον ειδικοτήτων και πόσες από αυτές τις θέσεις προκυρήσονται. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο, όπως σας είπα, υπάρχουν ορισμένες θέσεις άγονες. Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, των Υπουργείων της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας. Προκειμένου να έχεις άγονες θέσεις. Άλλο είναι να προκηρύξεις μια θέση επιμελητή Β' εσύ, και άλλο είναι να προκηρύξεις μια θέση αναπληρωτή καθηγητή. Το να τραβήξεις λοιπόν γιατρούς από το εξωτερικό, που έχουν φύγει τα παιδιά μας, είναι έξω, γιατί δεν μπορούν να εργαστούν εδώ, να τους φέρεις πίσω. Είναι πιο ελκτική η θέση και η πανεπιστημιακή προοπτική που θα έχει ένας γιατρός να φύγει από το εξωτερικό, λοιπόν, να φύγει από την Αγγλία, να φύγει από τη Γαλλία και να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα, και σε σχέση με τη θέση του επιμελητή Β' του ΕΣΥ. Γιατί δεν το βλέπουν? Δεν απαντούν οι υπουργοί όμως. Βλέπετε, δηλαδή, είναι πάρα πολλά θέματα που έχουμε. Αυτή τη στιγμή, μη γελιόμαστε, ας βγούμε έξω από όλα αυτά. Το μήνυμα είναι ότι αρχίζει ο κόσμος να συνηθίζει στην ιδέα ότι στο νοσοκομείο, ρε παιδί μου, δεν γίνεται δουλειά, δεν θα καθυστερήσω, θα με πάει πολύ αργά. Προκειμένου να συνηθώ, ας δώσω και κάτι της, ή ακόμα και δάνειο να κάνω, προκειμένου να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της υγείας μου άμεσα. Αυτό το μήνυμα πρέπει να αλλάξει. Το καταγράφετε αυτό?
Ορίστε. Το καταγράφετε αυτό? Βέβαια. Έχω πολλούς ανθρώπους. Όταν ο άλλος θέλει ένα χρόνο και δύο χρόνια αναμονή για να κάνει ένα χειρουργείο χολής, δεν θα πάει να το κάνει έξω? Αυτό δυστυχώς, αυτό λέω, ότι πέφτει ο πείσης των προσδοκιών από το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Και αυτό πρέπει, δεν είναι υπόθεση μόνο των γιατρών που δουλεύουν στη χειρουργική κλινική, στην παθολογική, στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας. Αυτό πρέπει να είναι υπόθεση όλης της κριτικής κοινωνίας. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτό απευθύνεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια και στην περιφερειακή ένωση των Δήμων και στον κάθε Δήμο και στους υγειονομικούς και στους συλλόγους των εργαζομένων, σε όλους τους φορείς της κοινωνίας, στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου, στα επιμελητήρια του Ηρακλείου, σε όλους. Εμείς πρέπει να κινηθούμε σε αυτό. Δεν είναι ένα μικρό νησάκι η Κρήτη. Είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, με 1 εκατομμύριο πληθυσμό, χωρίς για αυτούς που έρχονται επισκέπτες. Η Κρήτη λοιπόν πρέπει να είναι υγειονομικά αυτάρκης, υγειονομικά αυτοτελής. Και σε αυτόν τον στόχο, με αυτόν τον στόχο πρέπει να δούμε αν χρειαζόμαστε 10 ή 100 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αν χρειαζόμαστε πτητικό μέσο μόνιμα σταθμευμένο στην Κρήτη του ΕΚΑΒ, αν χρειαζόμαστε πλωτό μέσο μόνιμα στην Κρήτη ή πλωτά μέσα σε διάφορες περιοχές του νησιού, πλωτά μέσα του ΕΚΑΒ, το πώς αυτά θα συνεργάζονται με το ΕΚΑΒ των νησιών των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων και πώς θα καλύπτουν αυτή την περιοχή, το τι κλινικές, τι ΜΕΘ χρειαζόμαστε και πόσους γιατρούς αντίστοιχα, το τι ιατρία χρειαζόμαστε, το τι καινούριες υποδομές χρειαζόμαστε. Με αυτό το κριτήριο να κινηθούμε. Και όχι, εντάξει, προφανώς, αν μου πείτε αν είναι καλές οι 93 προσλήψεις, καλές είναι. Μάλιστα. Αλλά νομίζω είπατε ότι είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους, δεν εξαιρείται κανένας. Ακριβώς. Για αυτή την αυτάρκεια, την υγειονομική αυτάρκεια της Κρήτης. Νομίζω το είπατε όλα με τις τελευταίες φράσεις. Κύριε Γουμενίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.